3 Αυγούστου του 2024 και αφού καταστρώσαμε τα αστροφωτογραφικά μας πλάνα και θέσαμε τους στόχους μας, ξεκινήσαμε για μια καλοκαιρινή εξόρμηση στην περιοχή της Στυμφαλίας. Θα συναντήσουμε πολλά ακόμη μέλη καθώς και φίλους της Ελληνικής Αεραστεχνικής Αστρονομικής Ένωσης. Η Στυμφαλία είναι μια ελώδης λίμνη της ορεινής Κορινθίας και βρίσκεται σε ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 600 μέτρων ανάμεσα στα όρη Κυλλήνη, Ιζήρια και Ολίγυρτος. Διατηρεί νερό κυρίως τους χειμερινούς μήνες και η έκτασή της είναι περίπου 3,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συνδέεται με τον έκτο άθλο του Ηρακλή, ο οποίος εκεί αντιμετώπισε τις στυμφαλίδες όρνηθες. Εκτός από τη λίμνη καθ' αυτή, αξίζει να επισκεπτείτε το χωριό Στυμφαλία με τις πολύ ωραίες ταβέρνες, καθώς και το εξαιρετικό μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας που βρίσκεται σε μια πλαγιά δίπλα στη λίμνη, κοντά εκεί που πάμε για να φωτογραφίσουμε, το οποίο καταδεικνύει την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου και της φύσης μέσα σε ένα πλαίσιο ιστορικό με έναν τρόπο καταπληκτικό. Είμαστε στο μουσείο της Στυμφαλίας, πάνω από τη λίμνη της Στυμφαλίας και έχουμε στήσει τον εξοπλισμό μας να κάνουμε παρατήρηση και φωτογράφηση. Θα δούμε στο τέλος τι θα βγει. Έχουμε αρκετό κόσμο και ελπίζουμε αν μη τι άλλο να περάσουμε μια όμορφη βραδιά πάνω από όλο αυτό και ό,τι βγει βγήκε. Αν δεν βγει δεν πειράζει. Η νύχτα έριξε το σκοτεινό της πέπλο, αποκαλύπτοντας το γαλαξία και τους αστερισμούς, πράγματα άγνωστα στην πόλη με τη φωτορύπανση, και έτσι μπόρεσα να μείνω πιστό στο πλάνο μου και να στοχεύσω επί 6 ώρες τον εφέλωμα NGC-6914. Ένα συνδυασμός νεφελωμάτων εκπομπής και ανάκλασης σε απόσταση περίπου 6.000 ετών φωτός στην κατεύθυνση του αστερισμού του κύκνου. Ένα ακόμη θα σας πω ότι αυτά τα μπλε νέφη είναι κοσμικές μήτρες που γέννησαν τα νεαρά άστρα που διακρίνουμε μέσα τους. Σε μια τέτοια περιοχή θα πρέπει να γεννήθηκε κάποτε και το δικό μας άστρο, ο ήλιος μας. Με τον κομίτη Τσούκιν Σαν να βρίσκεται ακόμη στους ουρανούς μας, αλλά και με την ευκαιρία της Νέας Σελήνης, λίγους μήνες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου, καταστρώσαμε πάλι τα σχετικά φωτογραφικά μας πλάνα και ξεκινήσαμε για το ίδιο μέρος. Εδώ φωτογραφίζουμε τον κομίτη που ακόμα συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει. Τον βλέπουμε κάτω δεξιά στην εικόνα και αριστερά βλέπουμε το γαλαξία. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο τραβάω τις φωτογραφίες. Υπάρχουν και άλλοι εδώ πέρα αστροφωτογράφοι ή παρατηρητές. Ο Γρηγόρης και ο Τριαντάφυλλος, δύο καλοί φίλοι. Εδώ ο φίλος Παναγιώτης θα μας πει τώρα τι στόχο έχει βάλει για σήμερα. Αρχικά θα ξεκινήσουμε να φωτογραφίζουμε σε λίγο τον IC10, έναν γαλαξία που βρίσκεται στην Κασιόπη. Σε μια απόσταση περίπου 2 με 3 εκατομμύρια έτη φωτός, είναι ένας ανώμαλος σχήματος γαλαξίας, δεν ανήκει ούτε στους ελλειπτικούς ούτε στους σπυροειδείς και θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε περίπου 6 ώρες αυτό το στόχο στα LRGB, τα φίλτρα, και να συμπληρώσουμε υδρογόνο από την Αθήνα για τα νεφελώματα που έχει αυτός ο γαλαξίας. Τέλεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης και θα μας πει τι βγάζει.
στον αστερισμό του Τίκνου, το Κόχουτε και 346 είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα, πολύ δύσκολο βέβαια. Κάτι βγαίνει. Θα βγει και θα βγει καταπληκτικά. Θα βγει από το στακάρισμα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τα εκατομμύρια των άστρων λάμπουν πάνω από το κεφάλι μας. Έχει πάρα πολύ καλές συνθήκες. Και ελπίζουμε όλοι οι φίλοι εδώ πέρα να βγάλουν ωραία αποτελέσματα. Όσοι ασχολούνται με τη φωτογράφηση και οι άλλοι που κάνουν παρατήρηση, που είναι αρκετοί, δεν μπορώ τώρα να ρίξω φως και να τους δείξω στην κάμερα, γιατί το φως, όπως βλέπετε, που χρησιμοποιούμε είναι το κόκκινο, που δεν ενοχλεί. Αν βάλω άσπρο φως για να τους φωτίσω όλους αυτούς εδώ πέρα, τότε θα έχουμε θέματα. Η προσωπική μου συγκομιδή αυτής της αστροφωτογραφικής νύχτας ήταν τρεις εικόνες, με πρώτη χρονικά τούτη και εδώ, όπου απεικονίζεται ο Κομήτης μαζί με δύο ανοιχτά αστρικά σμήνη, τα οποία φαίνεται να ακουμπά, ας πούμε, η ουρά του, αλλά και με μερικά από τα στολίδια του γαλαξία μας στο αριστερό μέρος της εικόνας. Δεύτερη φωτογραφία της βραδιάς, οι Πλειάδες, η γνωστή μας Πούλια. Πρόκειται για ένα νεαρό ανοιχτό αστρικό μήνο στον αστερισμό του Ταύρου και απέχει από εμάς κάπου 444 έτη φωτός. Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Πλειάδες, συντρόφισσες της θεάς Αρτέμιδος, ήταν οι 7 κόρες του Τιτάνα Άτλαντα και της ωκεανίδας Πλειώνης. Θεωρούνταν θεότητες του βουνού και γεννήθηκαν στο όρος Κυλίνη, στη Ζήρια, εδώ δηλαδή ακριβώς από όπου τις φωτογραφίζουμε σήμερα. Και μιας και είχε απομείνει αρκετός χρόνος μέχρι το ξημέρωμα, αποφάσισα να στρέψω το φακό λίγο νοτιότερα, στον αστερισμό του Ορίωνα αυτή τη φορά, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ζώνης και του Σπαθιού του. Κάπως έτσι προέκυψε τούτη εδώ η φωτογραφία, που απεικονίζει τα νεφελώματα της Φλόγας και της Κεφαλής Αλόγου στα αριστερά, καθώς και το μεγάλο νεφέλωμα του Ορίωνος στα δεξιά. Όπως και οι Πλειάδες, έτσι και ο Ορίωνας συνδέεται και αυτός με τη θεά του κυνηγιού, την Άρτεμη, που λόγω της κυνηγητικής του δυνότητας τη συνόδευε πάντα στο κυνήγι. Μια ακόμη σύνδεση μεταξύ Ορίωνα και Πλειάδων βλέπουμε στο λυρικό ποιητή Πίνδαρο. Σύμφωνα με αυτόν, ο μυθικός κυνηγός είδε κάποτε την Πλειώνη με τις κόρες της, τις Πλειάδες, θαμπόθηκε τόσο πολύ από τη μορφιά τους που τις καταδίωκε επί 5 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι που ο Δίας τους καταστέρησε, δηλαδή τους έκανε αστερισμούς για να τους βλέπουμε εμείς σήμερα και να θυμόμαστε έτσι αυτούς τους όμορφους αρχαίους μύθους. Και αν το θέλετε, όσο λέμε όχι στην αλόγιστη φωτορύπανση, θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα ανεκτίμητο δώρο. Τη θέα στον έναστρο ουρανό και τη δυνατότητα να βλέπουν τους ίδιους αστερισμούς που έβλεπαν οι αρχαίοι τους πρόγονοι. Να ακούν τους μύθους που εκείνοι σιγοψιθυρίζουν και έτσι να κρατούν ζωντανή μια παράδοση χιλιετιών. Αν βρήκατε κάποιο ενδιαφέρον σε αυτό το βίντεο, κάντε του ένα like στο κανάλι μου στο YouTube και εγώ θα επανέλθω σύντομα, ελπίζω, με κάτι νέο. Να είστε καλά!